Σε βαρύ κλίμα έγινε σήμερα η κηδεία, είπαν το τελευταίο αντίο στην 17χρονη Νικολέτα από τον Μοχό, η οικογένειά της, συγγενείς και φίλοι. Ωστόσο αντιδράσεις επικρατεί στην τοπική κοινωνία μετά την απόφαση να μην πραγματοποιηθεί η θρησκευτική κηδεία και οι κάτοικοι αλλά και η οικογένειά της να αποχαιρετήσουν το 17χρονο κορίτσι στο εκκλησάκι που βρίσκεται στο κημητήριο του Μοχού. Η Ράνια Μοραίτη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ράνια, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο ούτως ή άλλως είναι μια υπόθεση που έχει προκαλέσει όπως μαθαίνουμε αναστάτωση στην περιοχή του Μοχού που ούτως ή άλλως τα τελευταία 24 ώρα μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται σε μια πολύ δυσάρεστη θέση τη θέση του να πρέπει να αποχαιρετήσει ένα παιδί ένα 17χρονο μόλι κορίτσι, τον επόμενο μήνα θα έκλεινε τα 18, το οποίο έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα μετά από πτώση από την γέφυρα στην περιοχή τη Ταλίδα. Η είδηση, το είπαμε από την αρχή, ότι σκόρπισε θλίψη από την πρώτη κιόλα στιγμή που έγινε γνωστή η απώλεια του κοριτσιού, του παιδιού, με την κηδεία σήμερα να δείχνει ότι έγινε κάτω από συνθήκε που δεν έχουν προηγούμενο. Οι πληροφορίε τουλάχιστον που έρχονται μάνω στην διάθεσή μα, που έχουμε στη διάθεσή μα, ε, περιγράφουν μια σειρά από απαγορεύσει που ήρθαν να περιορίσουν τα όσα η δύσμηρη οικογένεια του κοριτσιού μέσα στον πόνο τη είχε κανονίσει για την κηδεία του παιδιού τη. Δηλαδή, την Εκκλησία, την κεντρική Εκκλησία του Μοχού Και αμέσω μετά την κηδεία στο κημητήριο τη περιοχή. Στην κεντρική εκκλησία λοιπόν του Μοχού, στο ναό τη Κοινήσεω, δεν δόθηκε έγκριση να γίνει η κηδεία. Αυτό τουλάχιστον μαθαίνουμε, mm -hmm. αυτό αναφέρουν οι πληροφορίε. Ε, ότι δεν κατέστη δηλαδή δυνατό να γίνει εκεί εξώδιο ακολουθία. Που επίση οι πληροφορίε μα αναφέρουν ότι δεν έγινε καθόλου εξώδιο ακολουθία. Δηλαδή ότι ε, το άψυχο σώμα του παιδιού οδηγήθηκε στο ναό τη Ανάληψη μέσα στο κημητήριο του Μοχού. Όσοι ήθελαν να το αποχαιρετήσουν μπορούσαν να μπαίνουν μέσα να το αποχαιρετούν. Εξόδιος ακολουθία όμως δεν έγινε και όλα αυτά γιατί όπως επίσης οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν υπήρξε απαγόρευση από τη Μητρόπολη και πιο συγκεκριμένα από τον Μητροπολίτη Πέτρας ε, και Χερονίσου, ο οποίος ε, άνθρωποι που βρέθηκαν σήμερα στο σημείο και οργισμένοι, στεναχωρημένοι, σαστισμένοι για αυτό που συνέβαιναν, περιέγραψαν ότι υπήρχε και άνθρωπο τη Μητρόπολη προκειμένου να ελέγξει αν οι οδηγίε που είχαν δοθεί από τη Μητρόπολη θα ακολουθούνταν και δεν θα έσπευδε ενδεχομένω κάποιο να πράξει κάτι διαφορετικό. Και να συμπληρώσουμε, Ράνια, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που στον Μοχό γίνεται κάτι τέτοιο. Σε μία ακόμα περίπτωση ενό ανθρώπου από την περιοχή. Πέρυσι δεν έγινε κηδεία, δηλαδή ακολουθήθηκε η ίδια τακτική καθώ η απώλεια του χαρακτηρίστηκε ω αποτέλεσμα αυτοκυρία. Εδώ, βεβαίω, έχουμε εικασίε, έχουμε διερεύνηση τη υπόθεση και δεν έχουμε επίσημο πόρισμα για το αν πρόκειται για αυτοχειρία, ακόμα και αν οι ενδείξει δείχνουν ε, κάποια πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι εμεί πρέπει να λάβουμε υπόψη την επίσημη απόφαση και το, απόφα... και το επίσημο πόρισμα. Που δεν έχει καμία σχέση, βεβαίω με αυτήν την απόφαση σήμερα από την Μητρόπολη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί την αυτοχειρία ως πνευματικό παράπτωμα που επισύρει μια σειρά από σε ό,τι αφορά αυτές τις διαδικασίες. Δεν ξέρω αν πρέπει να σταθούμε στο αν υπάρχει επίσημο ή όχι πόρισμα από την αστυνομία και αν έχει και σημασία, μάνο mm -hmm. την ώρα που η Εκκλησία είναι Νομίζω αγάπη. Νομίζω ότι δεν έχει καμία απόλυτη σημασία όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο ή για ένα μικρό παιδί, ένα 17χρονο κορίτσι. Την ώρα που η Εκκλησία είναι αγάπη. Αναστατωμένη περιοχή της, ε, του Μοχού, οι κάτοικοι του Μοχού, οι οποίοι προσπαθούν αυτή την ώρα να, να δουν τι ακριβώ έχει συμβεί. Υπάρχει αυτή η ένταση στην περιοχή. Α ελπίσουμε να κατευνεστούν τα πνεύματα. Δεν θα ήθελα να ξέρω πώ είναι η οικογένεια του 17χρονου. Καθόλου. Ράνια, να σε ευχαριστήσουμε.